Μα τελικά, τίποτα δεν γνωρίζουμε για τον άνθρωπο. Τίποτα τελικά δεν μαθαίνουμε για τη λαμπρή του τη δύναμη, την αρετή και την ανδρεία. Λέμε ότι όλα τα είδαμε, όλα τα ξέρουμε, όλα τα μάθαμε και διαπιστώνουμε πως τίποτα δεν είδαμε, τίποτα δεν γνωρίσαμε και τίποτα δεν μάθαμε. Ο πόλεμος αυτός εξακολουθεί να παραμένει άγνωστος κι όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι τόσο διαφορετικά και η ιστορία να αλλάξει. Άκρος απόρριτον. Θέμα, πολεμικά ημερολόγια. Εις εκτέλεση σχετικών λαμβάνω την τιμή να αναφέρω τα ακόλουθα. Περίοδος από 1η έως 15η Ιουλίου 1974. Πρώτον, το αρματαγωγό Λέσβος είχε προγραμματιστεί δια μεταφορά προσωπικού και υλικού εις Ελδίκ, εις Κύπρον, με προβλεπομένη ημερομηνία από πλού την μεσημβρία της 12ης Ιουλίου 1974. Δεύτερον, η φόρτωση επί του πλοίου ήχησε την πρωία της 11ης Ιουλίου και επερατώθη τας βραδινάς ώρας της ιδίας ημέρας. Το Λέσβος ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1940. Στην Ελλάδα δόθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα καράβια είναι τελικά όπως οι άνθρωποι, γεννιούνται, βαπτίζονται, έχουν όνομα, ψυχή. Χαράσουν τη δική τους ρότα στην ιστορία όπως οι άνθρωποι τη δική τους πορεία. Ανάλογα με τη δράση τους αποκτούν το καλό ή το κακό όνομα, την καλή ή την κακή φήμη, τη θέση τους στην ιστορία. Μένουν ή καταποντίζονται στη μνήμη των καιρών. Τα καράβια ταυτίζονται με τους ανθρώπους. Αυτά, όπως και εμείς, οι πράξεις μας. Σήμερα το αρματαγωγό Λέσβος βρίσκεται παροπλισμένο στο Σκαραμαγκά. Σε λίγο θα μετατραπεί σε πάλιο σιδερικά. Μέσα από τη στάχτη του θα ξαναγεννηθεί ένα καινούριο Λέσβος, το τρίτο στη σειρά αρματαγωγό που ναυπηγείται στην Ελλάδα. Στο τέταρτο θα δοθεί το όνομα Κύπρος, τιμή Σένεκε. Επί του Λέσβος στο Σκαραμαγκά. Αφού γκράζεσαι, ακούς τα κανόνια του να χτυπούν, αισθάνεσαι ρίγος και συγκίνηση και περηφάνεια εθνική και αποτείς ελάχιστο φόρο τιμής. Αθήνα. Εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Αθήνα, κοιτίδα, λίκνο του πολιτισμού, με την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, σύμβολα μιας πανάρχιας ιστορίας. Με τα σύγχρονα κτίρια, τα σύμβολα της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας της σκέψης, με τους πολίτες να απολαμβάνουν τα αγαθά της ειρήνης. Αθήνα 1997. Τίποτα δεν θυμίζει πια εκείνη του 1967, της Χούντας και της Δικτατορίας. Το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, σύμβολο της θυσίας όλων όσοι έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία. Το σπίτι του Ελευθέριου Χανδρινού. Χωρίς εκείνο πια, όμως όλα μια μαρτυρία για τον άνθρωπο, τη ζωή, τη δράση του. Φωτογραφίες, εμβλήματα, παράσημα, εικονίσματα και ρολόγια ναυτικά που χτυπούν ακόμη στο ρυθμό εκείνης της άλλης, της ιστορικής ρότας. Τίποτα όμως δεν προμηνούσε τι θα συνέβαινε όταν αναχωρούσε. Όταν έφυγε, δεν έφυγε να πάει σε πόλεμο. Έφυγε να πάει να κάνει την αντικατάσταση στη Σελβίκ. Πάρα πολύ απλό. Την πρώτη μέρα που ξεκίνησε να φύγει, δεν έφυγε. Κάποιο πρόβλημα ήταν υπηρεσιακό, στη φόρτωση πυρομαχικών, δεν ξέρω τι ακριβώς. Και έφυγε την επομένη. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθησαν καλώς για μένα, γιατί μεσολάβησε το πραξικόπημα του Μακαρίου. Δεν επήγε στην Κύπρο, επήγε κάπου στη Ρόδο. Όμως δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, γιατί ήταν... δεν ήταν αγκυροβολημένο το πλοίο, με αποτέλεσμα να φτάσει στην αμόχωστο την παραμονή της εισβολής. Από εκεί και πέρα χάσαμε τα ίχνη του.
Το αρματαγωγό Λέσβος πέρασε και απ' εδώ, από τις Κεχριές. Οι Κεχριές είναι ένας μικρός όρμος στο Σαλονικό, στην είσοδο της Διόρυγας της Κορίνθου. Είναι γνωστές οι Κεχριές από την αρχαιότητα. Εδώ επιβιβάστησαν οι Ελδικάροι με προορισμό την Αμόχωστο. Η επιβίβαση και η αναχώρηση έγινε με καθυστέρηση 24 ωρών. Μόνο η Χούντα γνώριζε τον λόγο. Το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου είχε αποφασιστεί και δεν ήθελε η άφιξη του Λέσβος να συμπέσει με την εκδήλωσή του στις 15 Ιουλίου. Οι Φαντάροι, αυτοί δεν γνώριζαν τίποτα. Το Λέσβος απέπνευσε από τις Κεχριές στις 10 το βράδυ της 13ης Ιουλίου με προβλεπόμενη ημερομηνία κατάπλουση στην Αμόχωστο την 17η Ιουλίου στις 7 το πρωί. Υπηρετούσα ως δεύτερος μηχανικός στο αρματαγωγό Λέσβος και έφερα τον βαθμό του ασπαστού μηχανικού. Στις 13 Ιουλίου φύγαμε από τις Κεχραίες της Κορίνθου, μια περιοχή, με 650 άντρες της Ελβίκ, με προορισμό την Κύπρο. Μετά, μόλις περάσαμε τη Ρόδο και πλησιάζαμε την Κύπρο, ακούσαμε τα ραδιόφωνα του πλοίου ότι έγινε ανατροπή του Μακαρίου και ότι την Προεδρία της Κύπρου την έχει αναλάβει κάποιος Σαμψόν. Αυτά από τα ραδιόφωνα. Δεν είχατε καμιά άλλη ενημέρωση πέρα από το ραδιόφωνο της Κύπρου? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Αυτό το ραδιόφωνο, ότι ακούγαμε απ' έξω. Μετά, όταν φτάσαμε προς την Κύπρο, περίπου 10 μιλώσεις περίπου, πήραμε ένα σήμα από ό,τι έμαθα και εγώ, γιατί εγώ δεν ήμουν ούτε σηματορός να έχω την άμεσο επικοινωνία, ούτε τηλεγραφητής, γιατί όλη τη δραστηριότητα, την επιχειρησιακή, τη χειριζόταν προσωπικά ο κυβερνήτης μου που ήταν μάχημος αρσωματικός, με δύο μονίμους υπολόγους, υπαρσωματικός, το σηματορό Τσιγιάννη και τον τηλεγραφητή Ζωγράφο. Αυτοί οι δύο ήταν υπόλογοι με πολύ πείρα, με μεγάλη υπευθυνότητα και ήταν το δεξί χέρι του κυβερνήτου. Φτάσαμε πάλι πίσω προς τη Ρόδο και παίρνουν άλλο σήμα και λέει πήγαινε πάλι στην Κύπρο. Φτάνοντας πάλι από την Κύπρο, μας ξαναγύρισαν πάλι προς τη Ρόδο. Αυτή η δουλειά, αυτή η παλιδρόμηση έγινε 2-3 φορές από ό,τι μπορώ να θυμάμαι. Μετά από ένα περιπετειώδες ταξίδι 7 ημερών, καταλήξαμε να φτάσουμε στις 19 χαράματα στην Αμόχωστο. Η κατάσταση η οποία συναντήσαμε ήταν κάπως παράξενη. Οι κινήσεις και στον χώρο του λιμανιού, αλλά και στη γύρω περιοχή και ιδίως στα φυλάκια τα οποία υπερίπτανται του λιμανιού στο τείχος της Αμόχωστου, τα οποία ήταν επανδρομένα με αρκετούς Τούρκους, ήταν κάπως παράξενα. Σημάδευαν κάποια αλλαγή, κάτι προμηνύετο το οποίο δεν μπορούσαμε ακόμα να φανταστούμε εμείς. Προσδέσαμε, γιατί και ο κυβερνήτης μου, εκεί πέρα απ' έξω περίμενε ο αντιπλοίαρχος Παπαγιάννης, ο οποίος ήταν ο ναυτικός διοικητής της Κύπρου, του ναυτικού κλιμακίου Κύπρου. Σε απόσταση της πλώρης μας, αριστερά περίπου 30-40 μέτρα, εκεί ήταν ένας λόχος περίπου κιανοκράνων, έτσι από το πλοίο. Δεξιά από το πλοίο ήταν ένα τουρκικό κάστρο και υπήρχαν απάνω, μάλλον θα έπρεπε να ήταν Τούρκοι, γιατί είχαν βιντεοκάμερες και βιντεοσκοπούσαν το πλοίο να δούνε όλες τις κινήσεις του πλοίου. Τότε ο Παπαγιάννης έστρεψε, έδωσε εντολή, μάλλον απευθύνθηκε προς τον επικεφαλή των ΟΗΕ και λέει: πες τους να απομακρυνθούν, διότι θα δώσω εντολή στο πλοίο να κάνει βολή. Βγαίνοντας από το αρματαγωγό, τα πρώτα τμήματα του στρατού, στη δεξιά πλευρά υπήρχε το τουρκικό φρούριο, υπήρχε το φρούριο το οποίο επάνω ήταν μια τουρκική σημαία και Τούρκοι να κοιτάνε με κελιά. Προφανώς μας μετράγανε εκείνη τη στιγμή. Τότε δόθηκε διαταγή να μπουν τα Bedford μέσα στο αρματαγωγό και να αρχίσουν να φορτώνουν το στρατό από μέσα. Διότι μαζί μας είχαμε και κάποιους, να πούμε, μαύρους κούφιδες. Αλλάξανε μπερέ εκείνη τη στιγμή. Βάλανε τζόκι. Ήρθε και μας παρέλαβε το σουηδικό απόσπασμα. Αυτό το οποίο όμως είδαμε όσοι μπόρεσαμε να δούμε, στις ταράτσες επάνω υπήρχαν ακροβολιστές. Εκεί βέβαια κάπου τρομάξαμε, δεν λέμε τι είναι αυτοί. Λένε μη φοβόσαστε, είναι άνθρωποι δικοί μας, είναι Κύπροι, μη φοβόσαστε, είναι για την προστασία σας.
Από την Αμόχωστο, οι Ελδικάροι μεταφέρονται στη Λευκοσία. Δεν μπορούσαν βέβαια να γνωρίσουν ότι ταυτόχρονα με την άφηξή τους θα εκδηλωνόταν και η τουρκική εισβολή. Βεβαίως εμείς λάβαμε τα κανονικά μέτρα, με τα μέτρα ασφαλείας, αποβιβαστήκαμε και επιβιβαστήκαμε με τους νέους. Και αναχωρείται από την Αμόχωστο περί την 12η νυχτερινή και καθοδόν προς την, όλο προς την Ελλάδα. Όλο το νύχτα ήταν ήσυχο και ξημερώνοντας, φτάνοντας στο ύψος της Λεμεσού, ο συγχωρεμένος ο κυβερνήτης του οποίου ο κύριος Χανδρινός άνοιξε τον ασύρματο και εκεί ακούσαμε ότι η Τουρκία εκήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Κύπρου. Ποια ατμόσφαιρα επικράτησε εκείνη τη στιγμή πάνω στο πλοίο? Μπορώ να σας πω μεγάλος ενθουσιασμός. Παρότι, ας πούμε, οι στρατιώτες οι οποίοι απελείονται θα πήγαιναν στα σπίτια τους, ενθουσιάστηκαν, είσαστε πάρα πολύ γενναίοι, είσαστε πολύ ενθουσιώδεις και ήθελαν πάρα πολύ να γυρίσουν να πολεμήσουν για την Κύπρο. Χτύπησε συναγερμό και μας είπε από τα μεγάφωνα ότι σας ομιλεί ο κυβερνήτης, έγινε επίθεση των Τούρκων στην Κύπρο. Αυτά το άκουσα. Στο συναγερμό επήραμε όλες τις θέσεις μάχης, όπου υπάρχει διαίρεση, όπου ήταν διαιρεμένος ο καθένας, και ταξιδεύαμε. Στις 8 η ώρα περίπου είμαι έτσι από το καρέα των σωματικών, με τον αθυποπλίαρχο Δώση, ο οποίος ήταν αξιωματικός σχολής ναυτικών δοκίμων, έφερε τον βαθμό του αθυποπλίαρχου, ήταν πρώτος μηχανικός. Και μιλάγαμε καθόλου για υπηρεσιακό θέμα. Εκεί ήρθε μια ομάδα στρατιωτών από αυτούς που είχαμε πάρει χθες τους απολυόμενους. Ήταν περίπου έτσι 7 στον αριθμό. Το λέω και με συγκινεί ιδιαίτερος. Και αν με ακούνε και με βλέπουν, ας προσπαθήσουν να με πάρουν τηλέφωνο. Και είπανε το εξής: θέλουμε να πάμε στον κυβερνήτη να μας γυρίσει πίσω. Εμείς ξέρουμε την περιοχή. Γιατί αυτούς που φέρατε δεν έχουν πείρα, δεν ξέρουν την περιοχή και θα τους σκοτώσουν. Εμείς να γυρίσουμε πίσω να πολεμήσουμε. Αυτός είναι ο Έλληνας στρατιώτης. Προχωρώντας το πλοίο, περίπου θα φτάναμε περίπου περί την Πάφο. Οπότε πήραμε διαταγή εγώ προσωπικώς από το αρχηγείο να κατευθυνθώ και να αποβιβάσω τους νέους, όχι τους παλαιούς μάλλον, εις τη Ρόδον. Αλλά μετά παρέλευση περίπου μισής ώρας, νέα διαταγή μου εδόθη. Όχι, αλλά να αποβιβαστούμε στην Πάφο. Είναι γνωστό ότι η Πάφος είχε πάρα πολλούς τουρκοκυπρίους και ήσαντε και οπλισμένοι και με αρκετών οπλισμών. Εν συνεννοήσει με τον συγχωρεμένο τον πλοίαρχο, τον κυβερνήτη, τον κύριο Χανδρινό, αποφασίσαμε να μας βοηθήσει αυτός και να αποβιβαστούμε εμείς, ώστε με τις νέες εντολές που είχαμε, ώστε να επιστρέψουμε πάλι στο στρατόπεδο της Ελδίκ. Στις 9:40 το πρωί του πλοίου ευρισκομένου περί τα 40 μίλια νότιο-δυτικός της Πάφου, ελήφθη σήμα κανονικών, δια του οποίου το πλοίο διετάσσεται όπως πλεύση εις Πάφων δια αποβίβασιν του προσωπικού της Ελδίκ. Άνευ απρόπτου. Την Δευτέραν απογευματινήν εγκυροβόλησα εις Πάφων και παρά αυτά ήρχισε η αποβίβαση των οπλιτών της Ελδίκ δια της χρήσεως 3 εκ των 4 αβάκ. Καθόν χρόνων ελάμβανε χώρα η αποβίβαση και συγκεκριμένως περί τις 2:30 ο διοικητής της Εθνικής Φρουράς Πάφου ελθόν εις ραδιοτηλεφωνική επικοινωνία με τεμού ητήσατο την εκτέλεση πυρών εναντίον οικίας θερούσης υψωμένην την τουρκική σημαία και η οποία απετέλει ως επληροφορήθην το διοικητήριο των τουρκοκυπριακών δυνάμεων της περιοχής. Την 20η Ιουλίου στις 4:45 το απόγευμα, ήτι μετά το πέρας της αποβίβασης των οπλιτών της ΕΛΔΙΚ, ο διοικητής της Εθνοφρουράς ητήσατο όπως επιβιβαστή του πλοίου. Τούτο εγένετο αποδεκτών. Επέβη δε ίνα
αυτοπροσώπως ετήσει, όπως συνεχίσω την βολή, δεδομένου ότι με το πέρας αποβιβάσεως είχα σαφείς εντολάς, όπως αποπλέψω πάρα αυτά. Στις 5:45 του απόγευμα, ο διοικητής απεβιβάστη εις την ξηράν και το πλοίο απήρε την έκτην απογευματινή. Ευλήθησαν δε περί τα 900 βλήματα των 40 μιλιμέτρων. Η αποβίβαση ήταν λίγο άσχημη, γιατί υπήρχε κάποιο πολυβολείο τουρκικό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν εκεί, οι οποίοι μας βαράγαν συνεχώς. Και στη συνέχεια έλαβε το λόγο το καράβι, να τους βαρέσει με αεροπορικά δικά μας. Και βάρεσε. Και βάρεσε, οπωσδήποτε βάρεσε. Εκείνη τη στιγμή, όταν γίνονταν οι βολές, εγώ ήμουν στην περιοχή του Χάβρικα, όπως είπα, μαζί με άλλους κατουπαφίτες, και τόσο δυνατές, τόσο εκοφαντικές ήταν οι βολές που περνούσαν από πάνω μας, ώστε αναγκαστήκαμε να αποτοπίσουμε που είμαστε, να πάμε σε μια μικρή χαράδρα, ώστε να μην μας χτυπήσουν. Και κάθε βολή που γίνεται, υπήρχε φόβος πολλής πως μπορούσε να μας χτυπήσει εμάς. Και τελικά μάθαμε μετά από λίγες ώρες πως οι Τούρκοι παραδοθήκαν, και ένας από τους κύριους λόγους πιστεύω ήταν και η βοήθεια που είχαμε από το Λέσβος. Άρχισε το Λέσβος να χτυπά με τα κανόνια του την εκείνη την περιοχή, η οποία, πώς να την χαρακτηρίσω, απόρθη των φρούριων ήταν για τους Τούρκους. Άρχισαν το Λέσβος να χτυπά με τα κανόνια του εκεί, και συγκεκριμένα θυμούμε ακόμη και τους καπνούς που έβγαιναν από τα χτυπήματα του Λέσβος, από τις κανονιές. Ήταν θέμα λεπτών για τους Τούρκους πλέον να παραδοθούν. Και πράγματι, σε ελάχιστον χρόνο οι Τούρκοι είχαν παραδοθεί. Τα όπλα που είχαν οι Τούρκοι μέσα στον θύλακα τους εδώ στο Μούταλο ήσαν πολύ περισσότερα από ό,τι υπελόγιζαν οι δικοί μας στρατιωτικοί, που ήταν εντελώς αδύνατον με τις λίγες δυνάμεις που είχαμε στην Πάφων να μπορέσουμε να πάρουμε τον θύλακα του Μουτάλου, διότι όλοι και ο στρατός και οι έφεδροι κινούνταν προς το μέτωπο και όχι στην Πάφων που δεν υπήρχε πόλεμος. Λόγω πληροφοριών που είχαμε, πλέψαμε νότια προς Αίγυπτο, να το πω έτσι αυτό, αρκετές ώρες και με όσο μπορούσαμε δρόμο να έχουμε. Και όταν πλέον φτάσαμε σε κάποιο σημείο που νομίζαμε ασφαλείας, στρέψαμε δυτικά και συνεχεία ανηφορήσαμε, όπως λέμε εμείς, προς την Κρήτη. Στον δρόμο βέβαια συναντήσαμε τον έκτο αμερικανικό στόλο, ο οποίος βέβαια πήγαινε την αντίθετη πορεία μας, ένα σήμα αναγνωρίσεως έγινε και τίποτε περισσότερο. Μετά την απόβαση που έκανε το Λέσβος και έβγαλε τον κόσμο, ο κυβερνήτης έκλεισε πλέον τους ασημάτους και τα υπόλοιπα, πήρε μια πορεία νότια και χάθηκε προς άγνωστο, μη γνωρίζοντας ούτε και η Ελλάδα που βρίσκεται. Δεν έδινε καμία ενημέρωση. Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι βάλεται η Πάφος από δύο αντιτορπιλικά τουρκικά. Μέχρι να διασταυρώσουμε, να μάθουμε περί τίνους πρόκειται, μάθαμε ότι ήδη το ένα αντιτορπιλικό βυθίστη από την τουρκική αεροπορία και το άλλο σχεδόν καταστράφηκε, βγήκε και το άλλο άχρηστο. Το γεγονός είναι το εξής. Ακριβώς έξω από την Πάφο βρίσκεται μια μικρή βραχονισίδα. Ένα μίλι, ίσως και λιγότερο, δεν μπορώ να θυμηθώ συγκεκριμένα ποια η απόσταση από το λιμάνι της Πάφου. Είναι μια μικρή βραχονισίδα που πιάσαν οι Τούρκοι στο ραντάρ και βαρέσαν κανένα δύο κανονιές και νομίζαν ότι απέναντι ο θύλακας ότι πλέον γίνεται πραγματικά απόβαση και βαράνε και θα γίνει και. Στέλνοντας την αεροπορία, τα σήματα τα οποία είχαν τα πλοία για την αναγνώριση, ναι μεν είδαν τα αεροπλάνα ότι ήταν δικά τους, φαντάστηκαν, νόμιζαν ότι είχε γίνει κάποια παρεμβολή και
τους κοροϊδεύαν, ήταν ελληνικά πλοία και τους κοροϊδεύαν τους πιλότους. Και γι' αυτό και τα βυθίσανε. Τα δέντρο πυρικά δεν βάλανε καθόλου κατά των αεροσκαφών. Όταν μάθανε πλέον το γεγονός το τι έγινε, υπήρξε και η κατακαυλή όλου του κόσμου πως αυτοβυθιστήκαν μόνοι τους. Χωρίς καμία ελληνική ενέργεια ή κυπριακή ενέργεια σε τίποτα. Το Λέσβος είχε προκαλέσει λοιπόν τέτοια σύγχυση στο τουρκικό γενικό επιτελείο που τουρκικά αεροσκάφη έβαλαν εναντίον τουρκικών πολεμικών πλοίων. Το Κοτσάντεπε βυθίστηκε. 4 αεροσκάφη κατερρύφθησαν από τα αντιαεροπορικά των πλοίων. Είχαμε θλιβεί αφάνταστα, γιατί με τις αερομαχίες που είχαν γίνει στα νυχτά εδώ της Πάφου, σε κάποια στιγμή την άλλη μέρα είδαμε το πλοίο να καίγεται μέσα στη θάλασσα. Και είδατε ένα πλοίο να καίγεται. Ένα πλοίο να καίγεται μέσα στη θάλασσα. Και εμείς νομίσαμε ότι ήταν το ελληνικό. Και είχαμε θλιβεί φάνταστα, βλέποντας το να καίγεται μέσα στην θάλασσα, και λέγαμε, μα γιατί η Ελλάδα να μην επεμβαίνει, τις βυθίζουν πλοίων, πού τα ελληνικά, τα αεροπλάνα να έρχονται. Χαρήκαμε βέβαια μετά όταν ακούσαμε ότι το πλοίο ήταν τουρκικό και από λάθος το εκτύπησαν τα αεροπλάνα. Μάλιστα, εβλέπαμε τα τεσοβίδες που έσπαζαν στην ατμόσφαιρα, στον ουρανό πάνω, που έβαζαν το πλοίο των τουρκικών αεροπλάνων και τα αεροπλάνα που έκαναν εφόδους, βυθίσεις, για να βυθίσουν το, να κάνουν υιοβολήσουν και να βυθίσουν το πλοίο, το οποίο εκ των υστέρων μάθαμε ότι ήταν τουρκικό. Και ενώ το Λέσβος συνέχιζε τον πλούν του προς Αμόχωστο, δύο ελληνικά υποβρύχια κατευθύνονταν προς την Κερίνια. Από την Τετάρτη, 17 Ιουλίου, η Χούντα γνώριζε για την απόφαση της Τουρκίας για εισβολή στην Κύπρο. Τα δύο υποβρύχια, τον Ιρεύς με κυβερνήτη τον Ιωάννη Παναγιωτόπουλο και το Γλαύκος με κυβερνήτη τον Βασίλειο Γαβρίλ, απέπλευσαν για τον προορισμό τους το μεσημέρι της Παρασκευής. Επρόκειτο για υποβρύχια γερμανικής κατασκευής, με σύγχρονο εξοπλισμό και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Διέθεταν περί τις 15 τορπίλες το καθένα και είναι σίγουρο περαν πάσης αμφιβολίας ότι η παρουσία τους στην περιοχή καταδίκαζε σε αποτυχία την τουρκική απόβαση στην Κύπρο. Όταν βρίσκονταν σε απόσταση 80 περίπου μιλίων από τις κυπριακές αχτές, το μεσημέρι της Κυριακής, διετάχθησαν από τον Οραπάκη να επιστρέψουν. Για ποιο, στα αλήθεια λόγο? Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, δόθηκε ξανά η διαταγή. Πλεύσατε προς Κύπρο. Όμως και πάλι ο Αραπάκης τα ανακάλεσε. Για ποιο λόγο? Ο Αραπάκης ο ίδιος είπε κάποτε ότι φοβόταν τουρκική απόβαση στη Ρόδο και γι' αυτό τα ανακάλεσε. Κακή εκτίμηση? Διαβεβαιώσεις Κίσιγκερ για επικείμενη κατάπαυση του πυρός από τους Τούρκους? Το γεγονός είναι ένα. Αν τα υποβρύχια είχαν χρησιμοποιηθεί από την αρχή, η έκβαση του πολέμου θα ήταν διαφορετική. Η περίοδος εκείνη πριν από 23 χρόνια με βρήκε ως κυβερνήτη του υποβρυχίου Νιρεύς, όπου την παραμονή της αποβάσεως των Τούρκων στην Κύπρο λάβαμε εντολή τα υποβρύχια να αποπλέψουν και να καταλάβουν κάποιες θέσεις. Οι θέσεις αυτές ήταν τομείς περιπολίας σε κρίσιμα σημεία της Κύπρου για να προστατεύσουν τους χώρους αποβάσεως. Η ανάμνηση αυτής της περίοδου σήμερα, με τα όσα έχουν εξελιχθεί, γνωστοί και διαμορφωθεί, μου δίνει σαφώς την εντύπωση και την εκτίμηση ότι εχάθη μία εξαιρετική ευκαιρία για τον ελληνισμό να καταφέρει ένα στρατιωτικό πλήγμα εναντίον του στρατιωτικού δυναμικού της Τουρκίας, το οποίο θα ήταν καταλυτικό και για τις επιχειρήσεις εκείνης της περίοδου στην Κύπρο, αλλά και για τα μετέπειτα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω
του αρνητικού αποτελέσματος της αποβάσεως και της επικρατήσεως των, Τούρκων σε τμήμα του, της Κύπρου. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η ιστορική ευκαιρία που χάθηκε. Όπως επίσης ξέρω ότι το σύστημα σε επίπεδο μηχανισμού είχε την ικανότητα να καταφέρει αυτό το πλήγμα. Οι αποφάσεις όμως της ηγεσίας στα όποια επίπεδα αυτή ενεπλάκη δυστυχώς ήταν συνολικά αρνητική. Με αποτέλεσμα εκείνες τις ημέρες 20, 21, 22 και 23 Ιουλίου του 1974 να δημιουργηθεί στρατιωτική κατάσταση τέτοια όπου η Κύπρος ευρέθη υπό την ομηρία των Τούρκων. Δυστυχώς, το ξανατονίζω, χάσαμε την εξαιρετικότερη ευκαιρία που μπορούσε να παρουσιαστεί. Τα πλεονεκτήματα τα οποία είχαμε ως υποβρύχια τότε, τα στρατιωτικά πλεονεκτήματα ήταν τέτοια τα οποία μπορώ να πω με βεβαιότητα μεγάλη ότι τα δύο υποβρύχια τα οποία θα κατέπλεαν στην περιοχή έγκαιρα θα μπορούσαν να θέσουν υπό το έλεγχο την περιοχή και να απαγορεύσουν στον αποβατικό στόλο να αποβαστεί αλλά και στις δυνάμεις προστασίας να τις αντιμετωπίσουν επιτυχώς και να τις καταβυθίσουν. Δεν έγινε αυτό ποτέ, διότι ποτέ τα υποβρύχια δεν έφτασαν στο χώρο αποβάσεως. Και έτσι χάθηκε μια ευκαιρία. Τονίσατε σε αυτή μας τη συνομιλία, τη σύντομη, κύριε Παναγιωτόπουλε, αρκετές φορές το χάθηκε μια ευκαιρία, χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία, χάθηκε ίσως η σημαντικότερη ευκαιρία. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία? Εννοώ, κύριε Ανδρέου, ότι το υποβρύχιο δυναμικό τότε της Ελλάδος ήταν υπέρτερο των δυνάμεων που μπορούσε να αντιμετωπίσει. Και το στρατιωτικό αποτέλεσμα θα ήταν το καταλυτικό. Αν οι ηγεσίες τότε της Ελλάδος είχαν έγκαιρα στείλει τα υποβρύχια στους χώρους περιπολίας και είχαν την βούληση να εμπλακούν τα υποβρύχια σε επιχειρήσεις πολεμικές, τότε η απόβαση δεν θα γίνεται. Ή αν γίνεται, θα γίνεται με τόσες απώλειες που πιστεύω ότι το δεύτερο κύμα που ακολούθησε και το οποίο στην ουσία κατέλαβε σημαντικά κομμάτια της Κύπρου δεν θα γίνεται. Πιστεύω ότι η στρατιωτική ηγεσία της, και η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας με μεγάλη περίσκεψη θα αποφάσισε εάν θα έπρεπε να γίνει και δεύτερο κύμα, να σταλεί και δεύτερο κύμα αποβάσεως στην Κύπρο. Και αν μενεστέλετο, θα απεδεκατίζεται. Αν αυτή η εικόνα την οποία δίδω μπορούσε να πραγματοποιηθεί, δεν θα υπήρχε κυπριακό πρόβλημα σήμερα. Μπορώ όμως να διαβεβαιώσω ότι τα όπλα τα οποία υπήρχαν στα υποβρύχια εκείνη την περίοδο ήταν ικανά να δημιουργήσουν αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό, κύριε Ανδρέου, επαναλαμβάνω, χάσαμε μια ευκαιρία. Και τη χάσαμε γιατί δεν υπήρχε η βούληση να χρησιμοποιηθεί το όπλο των υποβρυχίων. 23 χρόνια από τότε. Μάθατε ποτέ, κύριε Παναγιωτόπουλε, την αλήθεια, όλη την αλήθεια, γιατί σας ανακάλυψαν? Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Υπάρχουν υπεύθυνοι ηγεσίες, υπεύθυνοι ηγέτες εκείνης εποχής που μπορούν να δώσουν πιο έγκυρα την απάντηση, κύριε Ανδρέου. Μπορεί να έχω κάποιες απόψεις επί του θέματος, αλλά πιστεύω πιο έγκυρα για τον κυπριακό λαό θα ήταν να ερωτηθούν εκείνοι οι αρμόδιοι. Στη διάρκεια της μετάβασής σας προς την Κύπρο, γνωρίζατε ότι το Λέσβος, το αρματαγωγό, βρισκόταν στην περιοχή, είχε πάει για να αποβιβάσει ελδικάριους και να παραλάβει ελδικάριους για να επαναπατριστούν. Γνωρίζατε οτιδήποτε για το Λέσβος? Γνωρίζαμε ότι το αρματαγωγό Λέσβος με τον Μακαρίτη, τον τότε αντιπλήρχο, τον Λευθέρη τον Χαντρινό, ήταν στην περιοχή για την αποστολή την οποία μνημονεύσατε. Το αρματαγωγό Λέσβος είναι μια ωραία περίπτωση όπου
ο κυβερνήτης, ένας ηγέτης, στα μέτρα στα οποία δούλευε, στο αρματαγωγό, πήρε την απόφαση και αντί να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, πήγε και αποβίβασε ξανά τους ανθρώπους τους οποίους έφερνε πίσω και οι οποίοι πρόκειτο να απολυθούν σε μερικές ημέρες, τους απεβίβασε στην Πάφο να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις. Παρά τον υψηλό κίνδυνο που διέτρεχε, χωρίς προστασία, μόνο του, σε μια περιοχή η οποία ελέγχεται πλήρως από την τουρκική αεροπορία, δεν ενετοπίστη, αντιμετώπισε κάποιες πολεμικές προσπάθειες Τούρκων από την ξηρά να χτυπήσουν το Λέσβος και επέτυχε να τους αποβιβάσει. Και επέτυχε να φέρει το Λέσβος πίσω στην Ελλάδα ακέραιο. Είναι μορφή, μια ηρωική μορφή ο Λευτέρης ο Χαδρινός, τον οποίο, του οποίου τη μνήμη τιμώ ιδιαίτερα. Και το ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό, είναι περήφανο για τους ανθρώπους αυτούς. Είπατε ότι ο Λευτέρης Χαδρινός πήρε την απόφαση σε ό,τι αφορά την αποβίβαση των Ελληνικαρίων, τηρουμένων όλων των αναλογιών, ενώπιον στον οποίο θα μπορούσατε και εσείς να πάρετε από μόνο σας αυτή την απόφαση. Θα σας πω, κύριε Ανδρέου, ότι η εντολή την οποία είχαμε εμείς φεύγοντας από τον Άσο Σαλαμίνος και πηγαίνοντας προς την Κύπρο ήταν να εμπλακούμε σε πολεμικές επιχειρήσεις μόνο εφόσον βρεθούμε σε κατάσταση απειλής, άμεσης απειλής. Πιστεύω ότι αν βρισκόμασταν εκεί, ανεξαρτήτως το αν θα υπήρχε άμεση ή έμεση απειλή, και βλέποντας να πραγματοποιούνται πολεμικές επιχειρήσεις, αποβατικές επιχειρήσεις αντί της Κύπρου, δεν υπήρχε περίπτωση να παραμείνουμε θεατές. Ούτε ο ρόλος μας είναι θεατές σε πόλεμο. Θα ήταν ντροπή για μας, για τα πληρώματα των υποβρυχίων, για την ιστορία του ναυτικού, να καθόμαστε και να βλέπουμε. Θα εμπλεκόμασταν οπωσδήποτε, ούτως ή άλλως, διότι ήδη έγινε το πόλεμος. Η αποστολή ενός υποβρυχίου που στέλνεται σε μια περιοχή επιχειρήσεων είναι να εμπλακεί σε πόλεμο και όχι να αποφύγει την εμπλοκή. Αν είναι να αποφευθεί η εμπλοκή, δεν πρέπει να το στείλουν ποτέ. Άρα, οι ηγέτες οι οποίοι αποφασίζουν να κάνουν χρήση του υποβρυχίου ως επιθετικού όπλου, πάντα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι θα το χρησιμοποιήσουν για πόλεμο και όχι για επίδειξη. Η τουρκική αεροπορία είχε εμφανιστεί για κάποιο διάστημα όταν βρισκόμαστε ακόμα στο λιμάνι. Εκεί έκαναν 2-3 βυθίσεις, 2 αεροπλάνα τουρκικά, τα οποία όμως δεν έριξαν βόμβες πάνω σε εμάς. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας από Πάφο, μέσω Παναγιάς, Σταυρού Ψόκας, Κύκο, Γερακές, πήγαμε από Γερακές και στη συνέχεια καταλήξαμε Λευκοσία, δεν μας ενόχλησε η αεροπορία. Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε ρίξει βόμβες για να κάψει το δάσος και βλέπαμε τις φωτιές που οικειογόντουσαν τα δάση. Και ο κόσμος, μέσα από τα χωριά από τα οποία περνούσατε, πώς σας αντιμετώπιζε? Πραγματικά είναι συγκινητικό. Ο κόσμος όταν είδε όλο αυτόν τον κόσμο, πίστεψε ότι ήταν οι σωτήρες και βγαίνε στον δρόμο να χειροκροτεί, να ρίχνει τσιγάρα, να ρίχνει τροφές και πάντως ήταν πραγματικά κάτι το οποίο ανεπανάληπτο. Στη Λευκοσία ή στα περίχωρα της Λευκοσίας, ποια ώρα φτάσατε? Το πρωί περίπου στις 3.30 ώρα είχαμε φτάσει έξω από την Κοκκινοτριμιθιά και στο αστυνομικό σταθμό κατέβηκα εγώ μαζί με τον Σταυρουλόπουλο για να ρωτήσουμε τι επικρατεί και αν υπάρχει κάτι καθοδόν προς τη Λευκοσία. Μας διαβέβαιωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτε και στη συνέχεια συνεχίσαμε το ταξίδι μας και φτάσαμε έξω από τη Λευκοσία, εκεί που είναι δυτικά του αεροδρομίου, που είναι ευκάλυπτη. Εκεί αποβιβάσαμε τους στρατιώτες και τους διασκορπίσαμε, διότι ήδη είχε χαράξει το φως. Μας είχε φτάσει γύρω στις 4-4.30 ώρα
και τους διασκορπίσαμε, πήραν θέσεις σκορπισμένοι και κατευθύνθηκα εγώ κατόπιν εντολής του επικεφαλής του αποσπάσματος, του αντισυνταγματάρχη Σταυρουλόπουλου Παναγιώτη, κατευθύνθηκα εγώ στο παρατηρητήριο της ΕΛΤΕΚ για να λάβω οδηγίες τι θα κάναμε τους στρατιώτες αυτούς τους οποίους επιστρέψαμε πίσω. Όλη τη νύχτα άλλαζε με αναμένα τα φώτα, διότι δεν ξέραμε και το δρόμο, άλλαζε σβηστά τα φώτα, καθοθώσαμε χωρίς καμία απώλεια και χωρίς κανένα επεισόδιο να φτάσουμε το πρωί ξημερώνοντας κοντά στο στρατόπεδο της ΑΔΙΚ. Εκεί έγινε η αποβίβαση από τα αυτοκίνητα, διότι γινόταν η μάχη μέσα στην ΑΔΙΚ και ανά γκρουπ επιστρέψαμε και μπήκαμε στο στρατόπεδο. Παρουσιάστηκα τότε στον διοικητή τότε και καταδύμανε τους στρατιώτες μας, αφού πήρανε διάφορα όπλα από τα υπάρχοντα στην ΕΛΔΙΚ, σε διαφόρους λόγους. Και εκεί πλέον άρχισε η μεγάλη μάχη του πρώτου γύρου. Γιατί η μεγάλη μάχη, όπως ξέρετε, έγινε τον δεύτερο γύρο από τις 13 μέχρι 16 Αυγούστου. Και δεν ήταν ολόκληρο η ΕΛΔΙΚ, όπως ξέρετε. Δεν ξέρω για ποια διαταγή εδόθη. Τα 3/4 της ΕΛΔΙΚ άφησαν το στρατόπεδο και πήγαν σε άλλη αποστολή. Στο στρατόπεδο έμεινα εγώ επικεφαλής, επειδή είχα υπηρετήσει παλαιά και στην ΕΛΔΙΚ, ενεκρίθηκε κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ να παραμείνω εγώ μέσα στο στρατόπεδο με 450 παλικάρια και να αντιμετωπίσουμε αυτό το συμφερτό που λέγεται Τούρκος. Ένας πόλεμος άγριος, χωρίς καμία αντιεροπορική προστασία, χωρίς καμία αντιαρματική προστασία και αν ξέρετε από όπλα, μόνο τα 57 χιλιοστών αντιαρματικά είχαμε. Οι δε Τούρκοι είχαν από όλα τα όπλα, αεροπορία συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ βομβάρδιζαν, τεθωρακισμένα, άρματα κλπ. Επιθέσεις των Τούρκων, όπως ξέρετε, ήταν λισαλέες, αλλά τα παιδιά οι Έλληνες με γεραιότητα, με ψυχή, κράτησαν 4 μέρες. Οι απώλειες τις ξέρετε. 67 νεκρούς επαρέδωσα. Από καμία βοήθεια, από κανέναν. Από κανέναν βοήθεια. Τις πρώτες 2 μέρες είχαμε και πυροβολικό. Τη ημέρα της Παναγίας που ήταν η σφοδρότερη ημέρα της επιθέσεως των Τούρκων, ούτε πυροβολικό, διότι μου είπαν ότι δεν έχουν πυρομαχικά. Ουδεμία βοήθεια από κανέναν, ούτε από ελληνικής πλευράς, ούτε από κυπριακής. Για τη μάχη της ΕΛΔΙΚ, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Πολέμησαν σαν λιοντάρια οι άνδρες της ελληνικής δύναμης και έγραψαν σελίδες δόξας. Χωρίς αεροπορική κάλυψη, χωρίς άρματα, χωρίς πυροβολικό, προέλασαν μέχρι τον Γκιόνελι. 3 φορές πήγαν μέχρι εκεί και άλλες τόσες διετάχθησαν να επιστρέψουν. Τα ερωτηματικά και εδώ πολλά και αναπάντητα. Ακόμη και οι ίδιοι οι Τούρκοι παραδέχονται σήμερα ότι δέχθηκαν βαρύ πλήγμα και ότι είχαν μεγάλες απώλειες από τις επιθέσεις των Ελδικαρίων. Και το πιο σημαντικό, η εισβολή και η δημιουργία ισχυρού τουρκικού θύλακα στο τρίγωνο Λευκοσία-Γκιόνελι-Κερίνια κινδύνευαν να αποτύχουν πλήρως. Πλην όμως. Κατά τη διάρκεια δε της 22ης, οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν, μάλλον κατέβαζαν αλεξιπτοντιστές με ελικόπτερα στην περιοχή Φώτας Κιόνελι. Αυτοί οργανωθήκαν σε μονάδες κανονικά και πήραν σχηματισμούς ενωρίς μετά το μεσημέρι. Η πρόθεσή τους ήταν πασιφανής ότι κάποια ώρα θα εκδηλωνόταν αντίον μας επίθεση.
μετά κατά τις 4 με 5, κατά τις 4 η ώρα, άρχισαν να ακροβολίζονται και να προχωρούν προς τις θέσεις μας. Εδώ εδίδεται η εντολή να αρχίσουμε πειρά. Μέσα στην ΕΛΔΙΚ υπήρχαν και δύο, μια δημιουργία, ένας ουλαμός μάλλον, αρμάτων, ΤΑΦ-34. Ήταν ο γαμπρός του κύριου Σταυρουλόπουλου, επικεφαλής. Και μόλις είχαμε ειδοποιηθεί ότι θα γίνει και χειρία. Οι Τούρκοι όμως δεν σεβάστηκαν την χειρία και προχώρησαν για να μας κάνουν επίθεση. Οπότε, όταν φτάσαν πλέον και μετά από επίμονες προσπάθειες μας να δοθεί εντολή να αρχίσουν πειρά, συνήθως η μέχρι τότε εντολή ήταν μην σπάσουμε την εκεχηρία, προσοχή μην χαλάσουμε τη διαγωγή μας. Θα αρχίσουμε πειρά, δεν θα αρχίσουμε εμείς πειρά, εκτός αν αρχίσουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι όμως τηρούσαν την εκεχηρία, τηρούσαν την σιγή πυρός μέχρι που εφτάσαν και μέχρι που εμείς αρχίσαμε πρώτοι. Τι έγινε? Όταν έφτασαν σε μια απόσταση, δόθηκε εντολή από μένα και από άλλους αξιωματικούς να αρχίσουμε πειρά. Ήταν εκεί που έχουν πάθει την πανολεθρία τους οι Τούρκοι και που καταστράφηκε και εξουδετερώθηκε ολόκληρο σύνταγμα και στο οποίο φωνεύθη, όπως μάθαμε αργότερα, και ο συνταγματάρχης της Τουρδίκ. Διότι μετά, εκτός από τα πειρά τα δικά μας, πειρά άρχισαν και οι όλμοι, οι δικοί μας, που ήταν επικεφαλής ο λοχαγός τότε Κυρίτσης Δημήτριος, απόστρατος σήμερα στρατηγός, και ήταν εκεί που έκαναμε τη μεγάλη ζημιά στους Τούρκους. Παρουσιάσετε. Έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος το θυμόμαστε ότι παίρναγε από όριγμα σε όριγμα με το 45 και φώναζε στρατιώτες ηθικών. Ο άνθρωπος ακάλυπτος. Με μπαράς όλμο 4 και 2 και όταν σταματούσαν παίρναγε αεροπορία από πάνω και γάζουνε. Και όμως ήταν πάνω από όριγμα σε όριγμα. Όργωνε το στρατόπεδο. Και ο διοικητής μας του λόγου δικής του συντάγματος, ο Σπύρος Εδελής. Όχι ότι έχω αντίθετη γνώμη για τους άλλους. Και να τα αφήσουν αυτά τις κουτοπονηριές ότι δεν πολέμησαν. Πολέμησαν. Πέσανε. Ο Σταυριανάκος έπεσε μόνος του με μια ομάδα, αντιμετώπιζε εκείνη τη στιγμή έφοδο αρμάτων. Και σηκώθηκε να το χτυπήσει με το 45. Ο οποίος έπεσε και έτσι γλίτωσαν οι υπόλοιποι. Οι δάλλους τα πήγαιναν όλοι. Δεν φεύγανε μέχρι την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, είναι κάποιες ηρεϊκές πράξεις που πρέπει αυτή τη στιγμή να ανεβάσουμε το ηθικό του στρατού. Όποιοι και να είναι αυτοί, μας περιμένουν πάρα πολλές δύσκολες ώρες. Νομίζω ότι εμείς κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα και κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα εδώ στην Ελλάδα. Όχι αγώνα υλικών, ένα αγώνα ηθικό. Είναι ντροπή σήμερα εγώ να κρατάω ένα baby book που να μου λέει πάνω ότι έλαβα μέρος στις μάχες της ΕΛΔΙΚ στην Κύπρο και η Ελλάδα να μην το αναγνωρίζει. Δηλαδή, εγώ στα παιδιά μου μετά, αργότερα, τι θα πω? Θα πω ότι πολέμησα και δεν πολέμησα, ή ο συνάδελφος μου ο νεκρός είναι νεκρός αγνώστων στοιχείων ή μη αναγνωρισμένος, ή ο συνάδελφος ο τραυματίας είναι συνάδελφος του 40-49 όπως δείχνουν οι ταυτότητες τους. Εκράτησαν την ΕΛΔΙΚ, οι στρατιώτες την κράτησαν. Αυτά τα παιδιά τα οποία τα ξέχασαν, κύριε Ανδρέου, τα ξέχασαν τελείως η πατρίδα. Δεν τους έχω αναγνωρίσει ότι πολέμησαν για την Ελλάδα. Τίποτα. Καμία. Και τώρα ακόμη, τίποτα. Τι τους έχουν πει? Νομίζω ότι τους έχουν πει ότι γεννήθηκαν αργότερα από τότε που ήτανε. Γιατί λένε, δεν πρέπει να πούμε ότι
Να μην κακοθαρίσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο η πατρίδα έκανε αυτό το πράγμα. Είναι τόσα παιδιά σκοτωμένα, τόσα παιδιά τραυματισμένα με κομμένα πόδια. Τα κοίταξε η πατρίδα. Πιστεύω ότι ο αγώνας αυτός των Ελλήνων προδόθηκε. Από πρώην προδόθηκε, ας το βρει η ιστορία και ας το βρουν οι υπεύθυνοι. Εδώ πιστεύανε στο αρχηγείο ότι εμείς με όλα τα παιδιά ότι δεν ζούμε. Επέρνανε το σπίτι μου και της έλεγαν ο άνδρας σου και όσοι είναι μέσα δεν υπάρχουν. Αλλά η ανδρεία και το σέρος αυτών των παιδιών που τα εγκατέλειψε η πατρίδα, δεν ζήσαμε. Να ξέρετε ότι την Κύπρο την έχω ζέσει η πατρίδα μου. Το Λέσβος συνεχίζει τον πλούν του και επιστρέφει στην Ελλάδα. Η σύζυγος του κυβερνήτη, Αμαλία Χανδρινού, πληροφορείται ότι το αρματαγωγό καταπλέει στην Αμφιάλη. Επειδή τον είχα κλάψει ζωντανό και εγώ και τα παιδιά του και όλοι, ήταν σαν να αναισθήθηκε. Και έτρεχα και μάλιστα όλος ο Κανελόπουλος ήταν γεμάτο τάγκς και περνούσα τρέχοντας και σφυρίζανε μάλιστα φαντάρι όλοι αυτοί, σου λέει που πάει μία κοπέλα μέσα στους φαντάρους. Βέβαια εγώ είχα το πρόβλημά μου και τη χαρά μου μαζί και όταν έφτασα δεν το γνώρισα γιατί είχε μουστάκια, είχε γένια. Δεν είχε ξεριστεί τόσες μέρες καθόλου. Όμως ήταν μεγάλη συγκίνηση, όπως καταλαβαίνετε, και η χαρά να μπορώ να τον σφίξω ξανά στην αγκαλιά μου. Τον είχαν σηκώσει στα χέρια και ήσαν ευχαριστημένοι που τουλάχιστον ένας άνθρωπος μπόρεσε να προσφέρει κάτι στην Κύπρο. Ο μοναδικός από το πολεμικό ναυτικό. Για αυτή την προσφορά προς την Κύπρο, τι σας είπε? Σε μεταγενέστερο στάδιο. Το κουβεντιάσατε, το δίχως άλλο. Τι σας είπε ακριβώς? Ήταν τόσο ενθουσιασμός, όχι μόνο του ανδρός μου, αλλά και όλου του πληρώματος, τα οποία ήσαν μικρά παιδιά. Και ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Το φρόνημά τους ήταν πάρα πολύ υψηλό. Και από ό,τι μου είπε ο άνδρας μου φυσικά, γιατί εγώ δεν μπορούσα να το διαπιστώσω κατόπιν εορτής. Αλλά και ήταν χαρούμενοι που τους δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρουν κάτι για την πατρίδα τους. Τον καλέσανε ποτέ να δώσει την προσωπική του μαρτυρία για τον φάκελο της Κύπρου? Κατάθεσε? Δεν τον κάλεσε κανείς. Γιατί? Μια έρευνα για το φάκελο της Κύπρου και δεν ζητείτε η γνώμη η μαρτυρία κάτι μόνο... που έζησε αυτά ναι. τα γεγονότα. Όχι, όχι μόνο δεν ζητήθηκε, όχι μόνο δεν τον κάλεσαν να καταθέσει, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια από το προσωπικό του φάκελο εξυφανίζονται οι αναφορές αυτές. Οι συγκεκριμένες αναφορές. Οι συγκεκριμένες αναφορές περί Κύπρου, όπως και όλο το αρχείο του Λέσβους, της περίοδου εκείνης. Δεν υπάρχει το αρχείο. Όχι. Ο ίδιος, σε στιγμές που είσαστε οι δυο σας, σας έλεγε, σας εκμυστηρευόταν κάποιες σκέψεις του για το γιατί, για τους λόγους που δεν ήθελα να υπάρχει αυτή η αναφορά? Ποτέ. Μία φορά που... μία από τις πολλές φορές που έγινε το κρίσης προαγωγών, τον ρώτησαν, μα κάτι είχες κάνει και εσύ στην Κύπρο, λέει, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, αλλά δεν υπάρχει στο φακελό σου. Και βγάζαμε φωτοτυπίες και τα στέλναμε.
τον επόμενο χρόνο, στην επόμενη κρίση, ξανά τα ίδια. Δηλαδή επί 23 χρόνια, επί 20 ας το πούμε τώρα, γιατί δεν ξέρω, έτσι κι αλλιώς τώρα δεν θα υπάρχουν, επί 20 χρόνια ο φάκελος έμενε κενός όσον αφορά το γεγονός της Κύπρου. Να έρθουμε λίγο, αν θέλετε, στην μετάθεση στην Άγκυρα, σε αυτή την περίοδο που βρίσκεται στην τουρκική πρωτεύουσα. Γιατί μετατέθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα? Ένας άνθρωπος που είχε δράση, είχε αναπτύξει δράση, όση δράση είχε αναπτύξει στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Γιατί μετατίθεται στην Άγκυρα? Δεν μπορώ να σας το πω. Δεν μπορώ να έρθω στη λογική αυτών της τότε ηγεσίας. Γιατί τον στείλαν. Πώς ήταν όμως η παρουσία τους? Καταρχάς, πώς σας δεχτήκανε στην Άγκυρα? Δείξανε ότι γνωρίζανε τη δράση του στην Άγκυρα? Δείξανε ότι το ξέρανε, ναι, πάρα πολλές φορές. Όμως, όπως ξέρετε κι εσείς, είναι πάρα πολλοί διπλωμάτες. Ήσαν πάρα πολύ ευγενικοί και πάντα είχαμε κάποιον, δεν ξέρω, δεν ήτανε να μας φυλάει, απλώς ήμασταν πάντα υπό παρακολούθηση από άνδρες της ασφαλείας. Όχι μόνο εμείς όμως, όλοι οι ακόλουθοι. Γενικά οι σχέσεις σας στην Άγκυρα με τους Τούρκους? Πάρα πολύ καλή. Φιλικές? Ναι, εκ μέρους τους. Και φυσικά και εμείς. Σας λέω, ο άνδρας μου ήταν φιλικός με όλους τους ανθρώπους. Κομοτηνή, 17 Μαΐου 1986. Ο Ελευθέριος Χανδρινός, κατά την επιστροφή του στην Άγκυρα, τραυματίζεται κρίσιμα σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Ακόμη και σήμερα πλανάται αναπάντητο το ερώτημα. Ήταν πράγματι τροχαίο? Ο Χανδρινός πέθανε τον Ιούλιο του 1994. Από το είδος του τροχαίου ατυχήματος που είχε επανερχόμενος από Ελλάδα προς Άγκυρα, εν υπηρεσία ευρισκόμενος, έστω και αν αυτό δεν το κατέγραψαν, ας πούμε, οι δικοί μας, ναι, ήταν, διότι ήταν δεινός οδηγός, ακούραστος, αντοχής δηλαδή, και είχαμε κάνει τη διαδρομή Άγκυρα-Αθήνα σε 18 ώρες, χωρίς να σταματήσει, παρά μόνο για βενζίνη. Και δεν νομίζω ότι σε 6 ώρες μέσα ήταν τόσο κουρασμένος, και μάλιστα σε ένα δρόμο ευθύ, μέρα μεσημέρι, 2:15 το μεσημέρι, να αντελαπάρει για άγνωστους λόγους. Πιστεύετε ότι ήταν κάποιος σαμποτάζ, κάποιος? Ναι, ο ίδιος, για αυτό το αυτοκινητικό. Έτσι έλεγε ο ίδιος. Όσο ήμασταν στη Γερμανία, έλεγε ότι είναι δολιόφθορα. Μετά, όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα, δεν θυμότανε καθόλου το ατύχημα και δεν ξαναμίλησε ποτέ γι' αυτό. Υποψιαζόταν κάποιος? Όταν ήμασταν στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για 40 μέρες, νόμιζε ότι είναι αιχμάλωτος των Τούρκων. Και ο διευθυντής του νοσοκομείου αναγκάστηκε, παρόλο ότι ήταν στην εντατική και φορούσε μάσκα, αναγκάστηκε να βγάλει τη μάσκα και να πει: «Παιδί μου, εμείς είμαστε Έλληνες, δεν είσαι στην Τουρκία, είσαι στην Ελλάδα». Ξέρω, είναι πάντα δύσκολο να μιλάμε για ένα πρόσωπο αγαπημένο που δεν είναι πια ανάμεσά μας. Για τον πατέρα σας συγκεκριμένα ήθελα να μιλήσουμε. Και βλέπω εκεί πελίκια, φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα. Και θα ήθελα έτσι, μέσα από την δική σας κουβέντα, να ξαναζωντανέψουμε τη μνήμη. Εγώ δεν έχω πολλά να πω, γιατί τότε ήμουνα μόνο 10 χρονών. Αυτό όμως που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι αυτό το πηλίκιο ανήκει σε ένα άτομο για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη. Και για μένα είναι ένας ήρωας, τόσο ήρωας που νομίζω δεν θα υπάρξει άλλος ούτε στον αιώνα μας, ούτε σε κανέναν που θα έρθει αργότερα. Είναι ειλικρινά ένα ίνδαλμα, το οποίο πιστεύω ότι όλοι μας το έχουμε ανάγκη και θα πρέπει να το ακολουθήσουμε. Πόσο πικραμένη είσαι που δεν αναγνωρίστηκε αυτή
η πράξη ηρωική αυτού του ανθρώπου. Πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πω πολλά εγώ, σαν εκτός ναυτικού κυκλώματος. Αλλά σαν πολίτισσα και σαν κόρη του, θα ήθελα ειλικρινά να του δοθεί μεγαλύτερη σημασία. Εσείς. Εγώ να συμπληρώσω ότι κι εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου, αλλά λυπάμαι για ένα πράγμα. Λυπάμαι που, ενώ εκείνος έδωσε τα πάντα για την πατρίδα του, το ναυτικό και οι συνάδελφοί του, τουλάχιστον όταν ήρθαν στην κηδεία και μίλησαν για αυτόν, ήταν σαν να μίλαγαν για κάποιον που γνώριζαν όσο πως γνωρίζουν όλοι οι άλλοι. Δεν ήταν κάποιον που ξέρανε και το τι τους είχε δώσει και τους είχε προσφέρει. Και πραγματικά λυπάμαι γι' αυτό που δεν τον αναγνώρισαν ούτε αφού είχε πεθάνει. Εσείς που το γνωρίσατε, πώς εκτιμάτε την προσφορά του? Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος που τα έδινε όλα. Ήταν ένας άνθρωπος που έδινε την ψυχή του και για την πατρίδα του και για την οικογένειά του. Και ακόμη μέχρι σήμερα αισθάνομαι λύπη που ήταν τόσο πικραμένος και δεν μπορούσε να το πει σε κανέναν. Για την Κύπρο τι σας έλεγε? Να σας πω, ήταν κάτι πράγματα που τα κρατούσε μέσα του. Δεν μιλάει πάρα πολύ. Απλά έλεγε ότι θα το ξανάκανε. Έπρεπε να το ξανακάνει. Παράστημα, φωτογραφίες, ντοκουμέντα, ένα δημοσίευμα που χαρακτηρίζει τον κυβερνήτη Χανδρινό ένα πλοίαχο φαρ για το πολεμικό ναυτικό, όμως και μια διαπίστωση από τα παράστημα εκεί πάνω είναι κάτι που λείπει, κάτι για τη δράση του στην Κύπρο. Είχα την τύχη να γνωρίσω από νεαρός αξιωματικός τον τότε ανθυποπλίαρχο Χανδρινό, συμπαρχό μου στο Λέοντα. Είχα την τύχη να πάρω από αυτόν τα πρώτα μαθήματα, να πάρω από αυτόν την καθοδήγηση του νεαρού αξιωματικού, τον υπαρχό του. Έζησα τότε την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και τη συγκρότηση του υπάρχου μου. Και είχα και την τύχη να είμαι υποπλοίαρχος όταν ο κυβερνήτης του Λέσβος, ο ύμνηστος Χανδρινός, έκανε την ηρωική και συνάμα μοναδική πράξη ενεργείας με το αρματογό Λέσβος. Μια πράξη η οποία και πολύ συζητήθηκε μέσα στο ναυτικό και από όλα τα στελέχη του ναυτικού χειροκροτήθηκε. Αλλά δυστυχώς δεν είχε την κατάλληλη πληροφόρηση ο ελληνικός λαός, ούτε ο κυπριακός και κανείς. Για αυτή την πράξη, για αυτή την ενέργεια, για αυτό τον τακτικό ελιγμό που έκανε ο κυβερνήτης του Λέσβος, ο Χανδρινός. Γιατί αυτό, ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Βγήκε και προς τα έξω, όχι. Η δική μου εκτίμηση ήταν, ενώ η αναγνώριση ήταν από όλους, ανώτερους και κατώτερους του κυβερνήτη του Λέσβος τότε, ήταν οι συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί, που δεν επέτρεπαν οι ηρωικές πράξεις να βγαίνουν προς τα έξω. Και πιθανότατα ήταν και λόγια σκοπιμότητος. Δεν έπρεπε να φανεί ότι στο Κυπριακό έγιναν και ηρωικές πράξεις από μαμονωμένα, έστω, άτομα. Για το ναυτικό μιλάμε αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχουν και άλλες πράξεις του ναυτικού ηρωικές, αλλά τη μοναδική. Και ξέρετε, εγώ βλέποντας έτσι και ατενίζοντας την ιστορία, έρχομαι να συγκρίνω την πράξη αυτή του ύμνηστου Χανδρινού με την ενέργεια του Βότση. Και ιδίως σε ναυτικούς ελιγμούς και ναυτική τακτική και τόλμη είχαν το αποτέλεσμα που έκαναν. Ο μεν ένας να τροπηλήσει το Φεντρικ Μπουλέ, ο δε άλλος να φέρει σύγχυση μεταξύ του ναυτικού της Τουρκίας και της αεροπορίας, με αποτέλεσμα να βυθιστεί ένα τροπηλικό, να ημικαταστραφεί το Κοτσάτεπε, το Αντάτεπε, το Κοτσάτεπε βούλιαξε και να πέσουν και 4 αεροσκάφη. Αυτή η σύγχυση ήταν απόρρια των ενεργειών του κυβερνήτου του Βέλους, που στην αρχή με την αποβίβαση της ΕΛΔΙΚ, με τον βομβαρδισμό, και μάλιστα είχε τότε συζητηθεί μεταξύ των αξιωματικών του ναυτικού, ότι άδειασε τις πυρητιδαποθήκες του. Ό,τι πυρομαχικό είχε απάνω, το έριξε. Αυτή η σύγχυση και στη συνέχεια η λανθασμένη πληροφορία
από τους Τουρκοκυπρίους προς τις στρατιωτικές αρχές της Τουρκίας έφερε τη συνεννοησία και την μεταξύ τους συμπλοκή. Μόνος του και στη συνέχεια όμως ο ελιγμός που αντί να ακολουθήσει ένα δρομολόγιο που περίμεναν αυτοί να συναντήσουν ελληνικό καράβι ή το στόλο που είπαν ότι έκανε την απόβαση, άλλαξε δρομολόγιο, πήγε προς νότο, τους παραπλάνησε και έφερε ασφαλώς το πλοίο του. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι κρύβει η όλη αυτή το όλο αυτό γεγονός. Όχι μόνο τόλμη, όχι μόνο αποφασιστικότητα, όχι μόνο ένα κυβερνήτη που έχει μέσα συγκροτήσει το πλήρωμά του, τον κόσμο του, εκπαιδεύσει και καταστήσει ικανούς προς μάχη, αλλά και να σκέπτεται και πιο πέρα. Και ακόμα και αυτό που σας είπα, που είχε την απόρρεια αυτή που συζητήθηκε και στους κύκλους του ΝΑΤΟ, ευρέως. Και η δική μου απορία ήταν η μετέπειτα τοποθέτηση του κ. Χανδρενού ως ναυτικού ακολούθου στην Άγκυρα. Και αυτό είναι το πιο σκοτεινό από όλα τα γεγονότα και όχι μόνο παρασιώπηση της ηρωικής του πράξεως. Πιστεύετε ότι η τοποθέτηση εξυπηρετούσε κάποιες σκοπιμότητες? Ακριβώς, ακριβώς. Καλά, πού στηρίζετε αυτή τη διαπίστωσή σας, αυτή τη Είναι πλέον πιθυμητουσία που ύστερα από τόσα χρόνια κανείς βλέπει βγαίνοντας μέσα από τα δρόμενα και πλέον και μελετώντας και αναλύοντας καταστάσεις και όλα αυτά που έζησε, αλλά και όλα αυτά που πλέον το παρασκήνιο έχει την ευχέρεια να ακούσει, να συμπεράνει και να βγάζει ως τελικό συμπέρασμα. Άλλο ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την βολή εναντίον του τουρκικού θύλακα στην ΠΑΦ. Την απόφαση την πήρε μόνος του ο αείμνηστος Χανδρινός? Είναι ένα σημείο που θέλω να διευκρινιστεί. Οπωσδήποτε η ανάγκη παρουσιάστηκε από την ξηρά, η ανάγκη από τη στεριά παρουσιάστηκε για το συγκεκριμένο χώρο όπου έπρεπε να κάνει τη βολή του και ξέρω πολύ καλά ότι ο ίδιος πήρε την απόφαση και ο ίδιος ενήργησε αφού δεν είχε την επικοινωνία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και είχαν σιγεία σειρμά του και δεν μπορούσε να πάρει την τελική εντολή.